Άγιοι Πατέρες, εκλεκτή εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και της Δημοτικής Αρχής, αγαπητοί συγγενείς των θυμάτων, κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια την μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της πολεμικής μας αεροπορίας, τη συντριβή του αεροσκάφου σε 130 στόλους Όθρης, όπου έχασαν τη ζωή τους και εξαφλήσει επιβαίνοντας αεροπόροι. Το δυστύχημα αυτό συγχρόνισε ολόκληρη τη χώρα, αλλά πάνω απ' όλες τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τα παιδιά τους, τους συζύγους και τους παντεράδες τους. Πολλοί είστε σήμερα εδώ. Και για εσάς η σημερινή μέρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια θλιβερή επέτειο. Η θυσία των 63 αεροπόρων μας, όπως και όλων όσων έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, μας γεμίζει θλίψη, ταυτόχρονα όμως μας κάνει περήφανος. Φυσικά ευχή όλων μας είναι να μην υπάρξουν άλλες τέτοιου είδους απώλειες στις έντοπες δυνάμεις της χώρας και καμιά οικογένεια ελληνική να μην ξαναζήσει στο μέλλον τέτοια τραγωδία. Θεϊκή εύνοια είχα να γνωρίσω καλά και δύο άλλους νεομάρτυρες ήρωες της πατρίδας και του έθνους. Το συμπατριώτη μου Παναγιώτη Βλαχάκο, που με παράμιλη αυτοθυσία έπεσε στα αίμια μαζί με τον Σέπτορα Γιανοψό και Χριστόδωρο Καλαθανάση, και τον Κώστα τον Βανανά που έπεσε στην Κίνερο, υπερασπιζόμενος το προαιώνια ελληνικό μας Αιγαίο. Προερχόμενος και εγώ από τις ηθικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, αυτό να πω και να τονίσω. Ήρωες είναι οι τιμόμενοι σήμερα πεσόντες. Ήρωες είναι και όλοι οι πιλότοι μας που χάθηκαν στον ακήρυκτο πόλεμο στο Αιγαίο. Ο Δήμος Πειραιά λοιπόν τελεί κάθε χρόνο αυτή τη σεμνή τελετή όχι από τυπική υποχρέωση, αλλά από ιερό καθήκον. Για να τιμήσει τους πεσόντες αεροπόρους που έδωσαν τη ζωή τους, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση την πατρίδα. Χρέος μας είναι να μην αφήνουμε σε καμιά περίπτωση να πάει η θυσία τους χαμένη. Αυτό θα γίνει μόνο αν όλοι μαζί ενωμένοι οι Έλληνες προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα RGNA είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.